ακολουθεί. Έχει περιθώρια, θα σας δώσει περιθώρια ανοχής. Ή από την επόμενη μέρα θα πει δεσμευτήκατε για καλύτερες μέρες στον ελληνικό λαό. Κύριε Παπαδάκη, εμείς δεν είναι κακομαθημένος. Εμείς δεν έχουμε πει ποτέ ούτε. Είναι ταλαιπωρημένος. Εμείς δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε μνημόνια σκίζουμε, ούτε νταούλια χτυπάμε για τις αγορές, ούτε τίποτα από όλα αυτά δεν έχουμε πει. Εμείς έχουμε πει ένα κοστολογημένο πρόγραμμα. Έχουμε πει την σταδιακότητα του προγράμματος, αυτό το οποίο λέγαμε πριν. Πρώτο χρόνο αυτό, δεύτερο χρόνο αυτό. Έχουμε πει ότι προϋπόθεση της ανάπτυξης είναι η μείωση της φορολογίας. Δεν το λέω εγώ δεν είμαι κανένας οικονομολόγος, αλλά το λένε όλοι από τον ΟΣΑ. Όταν λέτε προϋπόθεση της ανάπτυξης, πρέπει να περιμένουμε να δούμε το αποτελέσμα της ανάπτυξης για να μειώσουμε τη φορολογία. Όχι, μειώνουμε τη φορολογία για να έχουμε την ανάπτυξη. Δηλαδή, όλοι οι οικονομολόγοι στο εξωτερικό συμφωνούν ότι η Ελλάδα είναι η πιο υπερφορολογημένη χώρα, ότι τα τελευταία χρόνια η φορολογία αυξήθηκε κατά τρόπο βάρβαρο και ότι αυτό ήταν αντιαναπτυξιακό. Και το 3,5%. Του πλεονάσματος που είστε δεσμευμένοι, εάν δεν κάνετε διαπραγμάτευση να μειωθεί. Είμαστε δεσμευμένοι και αυτό το οποίο, όπως ξέρετε, έχει ξεκινήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ και 2 χρόνια από την εποχή του Σόιμπλε μέχρι και σήμερα, είναι ακριβώς και εκεί είχαμε του Ανθέληνα Βέμπερ την υποστήριξη ότι αυτά τα πλεονάσματα δεν είναι βιώσιμα πλεονάσματα και, εν πάση περιπτώσει, θα κάνουμε μία παράλληλη προσπάθεια μείωσης αυτών. Θέλω όμως να απαντήσω για το ασφαλιστικό. Οι τρεις πυλώνες του ασφαλιστικού, τις οποίες προτείνει η Νέα Δημοκρατία, δεν έχει εφεύρει την πυρίτιδα. Είναι η βασική αρχή των ασφαλιστικών στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Τι είναι λοιπόν? Ο πρώτος είναι υποχρεωτικός, αναδιανεμητικός, δημόσιος, βλέπε ΕΦΚΑ. Ο δεύτερος, ο επικουρικός, είναι κεφαλοποιητικός. Δηλαδή είναι δημόσιος, βλέπε ΕΤΑΠ, ή είναι ιδιωτικός. Υπό, παραδείγματος χάρη, επαγγελματικό ταμείο μηχανικών, επαγγελματικό ταμείο γιατρών, τα οποία θέλουν να κάνουν το δικό τους επικουρικό ταμείο με κάποια ιδιωτική συμφωνία, με έναν ιδιωτικό φορέα. Υπό την επίβλεψη όμως, γιατί είναι πάλι κρατικός, δημόσιος δηλαδή, υπό την επίβλεψη της Τραπέζης της Ελλάδος. Ο τρίτος είναι αυτός που υπάρχει και σήμερα, ότι μπορείτε να κάνετε μια πρόσθετη. Στον δεύτερο πυλώνα, που είναι το κύριο θέμα της συζήτησης της επικουρικής σύνταξης, εσείς τι καινούριο θα φέρετε? Αυτό που σας λέω. Όταν λέτε, ας πούμε, για την είσοδο του ιδιωτικού τομέα στην επικουρική ασφάλιση, ότι μπορεί, είναι επιλογή των ταμείων, εάν θέλουν να είναι δημόσιο ή αν θέλουν να κάνουν μια συμφωνία με ιδιωτικό φορέα. Δεν είναι όμως ένας ιδιωτικός φορέας που δεν έχει την επίβλεψη της Τραπέζης της Ελλάδος. Απλά το ερώτημα εδώ πέρα είναι λοιπόν ότι θα αφορά τους καινούριους εργαζόμενους. Τους καινούριους εργαζόμενους. Και οι μέχρι τώρα εργαζόμενοι από πού θα παίρνουν συντάξεις? Γιατί εδώ είναι το ερώτημα που δημιουργείται. Εάν δεν υπάρχουν και έσοδα και πόροι. Έχουμε παρουσιάσει, κύριε Μπουτζάνη, ένα πρόγραμμα δεκαετίας. Αυτό θα γίνει σταδιακά. Συμφωνούμε. Μέσα στη δεκαετία. Συμφωνούμε. Ο νέος εργαζόμενος που ξεκινάει σήμερα, με βάση τους δικούς μας υπολογισμούς, σε 40 χρόνια από σήμερα, όταν θα καλυφθεί να πάρει σύνταξη, σήμερα η σύνταξή του είναι ένα μέσο όρο 135 ευρώ επικουρικό. Η σύνταξη, έτσι όπως την υπολογίζουμε εμείς με το κεφαλοποιητικό σύστημα, θα είναι 530. Συμφωνούμε. Δηλαδή θα έχει αυξημένη σύνταξη. Από πού θα παίρνουν οι νυν? Στο μεταξύ. Οι νυν θα προχωρήσουν. Οι νυν επικουρικές συντάξεις, εφόσον δεν θα μπαίνει στον ίδιο κουμπαρά, από πού θα παίρνουν? Αυτό είναι το ερώτημα. Το 80% θα μπαίνει σε αυτό το κουμπαρά. Η δέσμευση δική μας είναι ότι δεν θα μειωθεί καμία σύνταξη ως έχει. Καμία αντίρρηση. Έτσι, αυτή είναι. Αλλά και το μεταβατικό στάδιο υπολογίζουμε ότι το κόστος, υπάρχει κόστος. Ναι. Το έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι υπάρχει κόστος ψέματα, το οποίο θα αναλάβει το κράτος. Βεβαίως. Αλλά πόσο είναι το κόστος αυτό? Βεβαίως υπάρχει κόστος το οποίο θα αναλάβει το κράτος. Το οποίο για να είμαστε. Δεν υπάρχει δέσμευση όμως από τους θεσμούς ότι δεν μπορεί να παρεμβαίνει στα επικουρικά ταμεία το κράτος. Όχι, άλλο λέω. Σήμερα ούτως ή άλλως παρεμβαίνει. Πόσο είναι, 40 δις? Όχι, για την επιβάλληση στιγμή. Μελλοντικά, στο σύνολο. Σπύρο μου, αυτό που λέμε, δεν θέλει αμφισβήτηση. Υπάρχει μνημονιακή δέσμευση ότι δεν βάζει χέρι στα επικουρικά ταμεία, δεν παρεμβαίνει το κράτος. Πώς θα? Για να μπορέσουμε να έχουμε την μεταβατική περίοδο. Αυτό, δηλαδή, μην λέμε τώρα. Θα λυρίσει το επικουρικό ταμείο, δεν θα λυρίσει. Δηλαδή, η εγγύηση του κράτους, κυρία Πακογιάννη, η εγγύηση του κράτους ότι μη σε νοιάζει, θα βάλω εγώ λεφτά. Ούτε να τα ακούσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό. Λέει το επικουρικό ταμείο είναι μια σχέση εργαζομένων, έτσι, είναι, με το ταμείο τους. Είναι δίπολο. Γι' αυτό είναι και υπάρχει αυτό. Η δυνατότητα επιλογής. Πάλι το ταμείο είναι δικό μας που καταστράφηκε. Προχωράω λοιπόν και λέω ότι αυτή είναι μια λύση η οποία στο τέλος το συνταξιούχο θα του αφήσει περισσότερα χρήματα.
Και επαναλαμβάνω ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο έχουμε εφεύρει μόνο εμείς. Είναι η πραγματικότητα η οποία υπάρχει σχεδόν στο σύνολο των Ευρωπαίων χωρών. Αυτό σημαίνει ότι αλλάξετε και τελείως και τον νόμο Κατρούγκαλου. Πρέπει να τον αλλάξουμε τον νόμο Κατρούγκαλου, κύριε Παπαδάκη. Πότε? Πότε? Όταν γίνουμε κυβέρνηση, αν μας ψηφίσει ο ελληνικός λαός πρώτο Θεός. Για να δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε πριν, πρέπει να αλλάξει ο νόμος Κατρούγκαλου, γιατί ο νόμος Κατρούγκαλου έχει δομικές αδυναμίες. Και η μεγαλύτερη δομική αδυναμία του νόμου Κατρούγκαλου, τουλάχιστον εγώ το βιώνω στα Χανιά, σε κάθε καφενείο, φαντάζομαι θα το βιώνει και ο κύριος Σταθάκης, την ερώτηση, την κλασική, δύο είναι οι ερωτήσεις που μου κάνουν στα καφενεία. Πότε θα πάρω σύνταξη, διότι υπάρχουν συντάξεις που δεν έχουν δοθεί. Πότε ή αν. Όχι, πότε με ρωτάνε οι άνθρωποι. Οι νεότεροι, αν. Πότε. Οι νεότεροι λένε ότι δεν θα πάρουν ποτέ. Αλλά οι μεγαλύτεροι που περιμένουν τη σύνταξη και δεν έχει δοθεί 300.000 συντάξεις, πόσο είναι ο ακριβής αριθμός που δεν έχει δοθεί. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν είναι αυτή, πότε θα με πάρω σύνταξη. Και η δεύτερη ερώτηση είναι, έχω 40 χρόνια δουλειάς. Έχω 40 χρόνια ένσημα. Και ο διπλανός μου έχει 15 χρόνια ένσημα. Και η διαφορά μας είναι 100 ευρώ. Και νιώθει μια δομική αδικία. Αν μου επιτρέπετε, υπάρχει και ένα άλλο σημαντικότερο θέμα. Γιατί υπάρχει όντως μια βόμβα που παραδίδεται στα αναδρομικά. Όχι, όχι. Μια πολύ μεγαλύτερη βόμβα από τα αναδρομικά, Γιώργο. Είναι το επίπεδο της ανεργίας και το επίπεδο των μισθών. Αυτή τη στιγμή έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους και 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους να αμείβονται με κάτω από τα 600 ευρώ.